Τρεις μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό θα πληρωθούν τελικά τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων, καθώς το Υπουργείο Εργασίας δρομολογεί την καταβολή τους στις 9 Ιουλίου αντί για τον Οκτώβριο. Τα αναδρομικά 8 μηνών θα καταβληθούν σε 245.000 απόμαχους της εργασίας που είδαν αύξηση στην επικουρική του σύνταξη στις αρχές του μήνα. Περιμένω, εγώ πήρα αύξηση 64,5%. Άρα τώρα θα πάρετε άλλους 8 μήνες. Ναι, αναδρομικά. Τι θα τα κάνετε, θα λέτε. Τι θα κάνω, θα βουλώσουμε καμιά τρύπα. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κυρίας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 ευρώ και το καλοκαίρι του 2016, με την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, είδαν τις επικουρικές τους να μειώνονται έως και 55%. Κατά μέσο όρο υπολογίζεται ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται αναδρομικά θα λάβουν 800 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το ποσό αυτό θα φτάσει ακόμα και τις 2.500 ευρώ. Σωστό είναι και πρέπει να τα πάρουμε γιατί είναι οφειλόμενα, δεν είναι. Τα έχουν κρατήσει να πούμε και θα μας τα επιστρέψουν. Το χρώμα του χρήματος θα δουν μεταξύ άλλων συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι, ναυτικοί, ναυτιλιακοί τουριστικοί πράκτορες, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Τι λεφτά μας κάνουν, πληρωμένα, γιατί δεν τα πάρουν. Γιατί ο επικουρικό είναι από τις κρατήσεις μας. Σε ράγες υλοποίησης μπήκε και η ψηφιακή σύνταξη. Η επίσημη έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνει τον Ιούλιο, ωστόσο έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδίδονται ψηφιακά συντάξεις μέσω της πιλωτικής εφαρμογής. Φυσικά είναι πολύ σωστό, γιατί τώρα περιμένουμε 2 χρόνια για να πάρουμε σύνταξη. Μέσα σε 20 ημέρες το πιλωτικό σύστημα εξέδωσε 840 ψηφιακές συντάξεις, από τις οποίες οι 702 ήταν συντάξεις χειρίας και οι 138 αφορούν σύνταξη αγροτών. Γλιτώνεις την ταλαιπωρία, γλιτώνεις τις ουρές. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι το 2021 9 στις 10 συντάξεις να εκδίδονται ψηφιακά.